των θεμάτων που έθεσε ο κύριος Κατρούγκαλος. Έχει γνωστοποιηθεί η επιστολή του κύριου Ράμου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι ό,τι διευκολύνει τη διερεύνηση όλων των υποθέσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κτλ. Είναι καλοδεχούμενο. Δεν έχουμε δηλαδή αντίρρηση να κληθεί ο κύριος Ράμος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ως προς αυτό έχω να πω μόνο τούτο. Το δεύτερο όμως που θέλω να πω και αφορά την διαδικασία μας, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα που ήρθαμε σήμερα εδώ, επειδή πάντα η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι ότι όλα πρέπει να είναι στο φως. Και θεωρούμε ότι η μυστικότητα των συνεδριάσεων που έχει επιβληθεί στην Επιτροπή αποτελεί εμπόδιο για τη διεξαγωγή της έρευνας και την ανάδειξη φυσικά της αλήθειας. Και από αυτή την άποψη εμείς προτείνουμε στην Επιτροπή να αρθεί το απόρριτο των συνεδριάσεων της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς και της σημερινής συνεδρίας. Δηλαδή να δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων και να έχουν πρόσβαση οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Δηλαδή όλα στο φως, να μην μένει τίποτα στο σκοτάδι. Εκτός βέβαια τα ζητήματα που αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας. Έτσι. Από αυτή την άποψη παρακαλώ την θέση σας για αυτό το ζήτημα. Πρόεδρε, μετά το σοου των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ που πραγματικά θλίβει και ειδικά στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που αφορά την υπόθεση των συνακροάσεων παρακολουθήσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής, αίτημα το οποίο συμπληρωματικά υπέβαλε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ με την στάση του αυτή στην πράξη δείχνει την πρόθεσή του. Είναι προσχηματικά τα όσα έλεγε και η αποχώρησή του δείχνει ότι δεν έχει καμία διάθεση η υπόθεση του ΚΚΕ να φτάσει μέχρι το τέλος. Από εκεί και μετά. Είναι γνωστό ότι η ΑΔΑΕ είναι ανεξάρτητη κατά το Σύνταγμα με ευρείες αρμοδιότητες ελέγχων. Στην υπόθεση του ΚΚΕ αρκέστηκε να πάει στους παρόχους κάνοντας ελέγχους και παρουσιάζοντας εκθέσεις που όλα έμοιαζαν καλώς καμωμένα. Δεν εξάντλησε δηλαδή τις αρμοδιότητες που είχε. Μια γενική διαπίστωση. Η εισαγγελία είναι αρμόδια να παραγγέλνει έρευνα για να δει αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε να κινηθεί περαιτέρω η ποινική διαδικασία. Βασικό της έργο είναι να εντοπιστούν οι ποινικοί υπαίτιοι για τις υποκλοπές. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι δεν έπραξε το καθήκον της. Και θα πω φυσικά παρακάτω. Η κρατική ασφάλεια έχει την ευθύνη μιας εντελεχούς έρευνας με βάση την εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα. Κατά τη γνώμη μας έκανε ένα επιφανειακό έλεγχο. Και θα εξηγήσω φυσικά και παρακάτω. Ένα σύντομο χρονικό. Από τις 27 Ενδεκάτου 2016 έως και 30 Ενδεκάτου 2016 σημειώνονται οι πρώτες συνακροάσεις στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Σε αυτές εμπλέκονται τα τηλεφωνικά κέντρα των κομμάτων Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και Ποταμιού. Μία 12 του 2016 το κόμμα μας καταγγέλει δημόσια τα περιστατικά. Ακολουθούν ανακοινώσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ τον λέω πρώτο διότι ήταν τότε στη διακυβέρνηση του τόπου. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν λέει δεσμεύεται πως θα εξαντληθούν όλα τα επιχειρησιακά, νομικά και θεσμικά περιθώρια για άμεση διαλεύκαση της υπόθεσης. Φυσικά η σημερινή του στάση δεν έχει καμία σχέση με τα όσα δήλωνε τότε. Η Νέα Δημοκρατία. Είναι αδιανόητο στην εποχή μας να γίνονται παρακολουθήσεις τηλεφώνων και επικοινωνιών οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος αλλά και κάθε πολίτη. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η κυρία Ξένη Δημητρίου, διατάσσει κατεπίγουσα έρευνα και ξεκινάει προκαταρκτική έρευνα, η κρατική ασφάλεια. Παράλληλα με την εισαγγελία και την κρατική ασφάλεια, η ΑΔΑΕ συστήνει ομάδα ελέγχου για να ερευνήσει τα περιστατικά. Δεν θα πω περισσότερα σε σχέση με το ιστορικό της υπόθεσης, αν και έχουν μία αξία ίσως στην πορεία, αν μου δοθεί η δυνατότητα, θα πω περισσότερα για αυτά τα ζητήματα. Και θα ήθελα να πάω απευθείας στα ερωτήματα. Έκανα αυτό το χρονικό για να μπω στα ερωτήματα. Απευθύνονται και αναφέρομαι για το 2016 καταρχήν.
Τα ερωτήματα απευθύνονται στον κύριο Ζαμπίρα, τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΑΕ, την επίμαχη περίοδο δηλαδή του 2016, καθώς και στους Γιώργιο Μπακάλι, τακτικό μέλος Ολομέλειας και ομάδα ελέγχου του 2016, Παναγιώτη Ριζομιλιώτη, πρώην μέλος της Ολομελίας της ΑΔΑΕ και ομάδα ελέγχου του 2016, του Παναγιώτη Τρακάδα, ειδικό επιστημονικό προσωπικό στην ομάδα ελέγχου του 2016 και του Παναγιώτη Μπάμπαλη, ειδικό επιστημονικό προσωπικό στην ομάδα ελέγχου του 2016. Δηλαδή όλοι συμμετείχαν στον έλεγχο. Πρώτον, γιατί η ΑΔΑΕ, όπως προκύπτει από την από 4 πρώτου 2017 έκθεσή της για τα κρούσματα του 2016, δεν έκανε αναζήτηση και από την σηματοδοσία που της έδωσε ΟΤΕ για τους τηλεφωνικούς αριθμούς όλων των τρίτων μερών με τα οποία έγιναν οι συνακρουάσεις και στο ποτάμι και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ποτάμι. Πώς δικαιολογείται οι αρχές να μην έκαναν καμία διερεύνηση σχετικά? Δικαιολογείται η ΑΔΑΕ να εξαιρεί από τον έλεγχο τους τρίτους εμπλεκόμενους με το σκεπτικό ότι οι συνακρουάσεις δεν επιβεβαιώθηκαν από αυτούς ή ότι δεν ήταν σε γνώση της αριθμή τους? Δεύτερο ερώτημα. Γιατί στις συνακρουάσεις του 2016 που σημειώθηκαν τις ημέρες 27 έως 30 Νοεμβρίου στην ουσία δεν ερευνήθηκε καθόλου η πρώτη μέρα των συνακροάσεων, η 27η Νοεμβρίου, ούτε από την ΑΔΑΕ, ούτε από την κρατική ασφάλεια, η οποία εξαίρεσε τελείως αυτή την ημέρα και από τις εκθέσεις της? Γιατί η ΑΔΑΕ επικέντρωσε την έρευνά της και τις βασικές εκτιμήσεις της σχεδόν αποκλειστικά στις κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ενδεκάτου 2016, δηλαδή μόνο σε μία από τις 4 ημέρες? Συγκεκριμένα η ΑΔΑΕ για το πρώτο κρούσμα το 2016. Διαπίστωση δική μας. Στην ουσία πετάει εκτός έρευνας την πρώτη μέρα συνακροάσεων, την 27η 11 του 2016. Ενώ έχει πάρει στοιχεία σηματοδοσίας από τον ΟΤΕ και στη συνέχεια παίρνει στοιχεία και από την Auto Globe, δεν κάνει καμία ουσιαστική ανάλυση και εκτίμηση για τις κλήσεις εκείνης της ημέρας. Οι ώρες που αναφέρει για τις 29 Ενδεκάτου του 2016 δεν φαίνεται να συνδυάζονται με κανένα τρόπο με αυτά που κατήγγειλε το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ καταγγέλει για τις ώρες 16 έως 16 και 20 και για το βράδυ από τις 23 μέχρι και τις 1:30 της επομένης, δηλαδή τις 30 Ενδεκάτου του 2016. Η ΑΔΑΕ ωστόσο στην έκθεσή της αναφέρεται σε πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Νοεμβρίου και αλλού, σε άλλο σημείο, σε 2 έως 2:30, το οποίο βέβαια δεν φαίνεται να ταιριάζει ούτε αν λάβουμε υπόψη αποκλήσεις ωρών λόγω διαφορετικών χωρών, γιατί οι πρώτες πρωινές που καταγγέλουμε εμείς αφορούν την 30η Νοεμβρίου του 2016 και όχι την 29η Νοεμβρίου. Γενικά για όλες τις μέρες πλην την 311 του 2016 δεν κάνει αντίστοιχα αναλυτική αναφορά και εκτίμηση. Τρίτο ερώτημα. Γιατί η ΑΔΑΕ, ενώ λαμβάνει στις 2 του 2016 ένα email, υποβάλλει στην εισαγγελέα αίτημα άρσης απορρίτου σχετικά με αυτό μόλις στις 27 Τρίτου του 2017, δηλαδή σχεδόν 4 μήνες αργότερα? Επίσης, γιατί ακόμα και την απλή ενημέρωση με κοινοποίηση προς την εισαγγελία και την ασφάλεια για το συγκεκριμένο email την έκανε στις 2 Δευτέρου του 2017, δηλαδή 2 μήνες μετά? Τέταρτο ερώτημα. Γιατί η ΑΔΑΕ με την από 4 πρώτου 2017 έκθεση ελέγχου της ολοκληρώνει την έρευνά της για το 2016 και αναφέρει μάλιστα ότι δεν διαπιστώθηκε κάποιο γεγονός που να συνιστά παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών, χωρίς ακόμα, όπως αναφέρει και η ίδια, να έχει λάβει τα αποτελέσματα της άρσης του απορρίτου. Αν αυτό δεν λέγεται ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, τότε πώς λέγεται? Πότε πρόλαβε οι μέρες πρωτοχρονιάς και μόλις ένα μήνα από τις πρώτες συνακροάσεις να συντάξει έκθεση
Όταν για παράδειγμα για τον κύριο Κουκάκη απαιτήθηκαν 9 μήνες, ολόκληρη δηλαδή διαδικασία διερεύνησης. Κατά περίεργη σύμπτωση, την ημέρα που εκδίδει η ΑΔΑΕ την έκθεση, 4 Πρώτου του 2017, βγαίνει και η διάταξη άρσης του απορρίτου από τον εισαγγελέα, που επικυρώνεται την επομένη από το Συμβούλιο με βούλευμα, 5 Πρώτου του 2017. Διαπιστώνεται μια σύμπτωση εδώ της βιασύνης της ΑΔΑΕ να τελειώσει την έρευνα με πόρισμα, με την καθυστέρηση της ασφάλειας ακόμα και να ζητήσει άρση απορρίτου όπως και της εισαγγελίας για να την κάνει δεκτή. Αυτά για το 2016. Πάω στο 2017. Στις 5 Τετάρτου του 2017 σημειώνεται το δεύτερο κρούσμα συνακρουάσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ανάμεσα στις τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες υπάρχουν συνακρουάσεις είναι η Ένωση Κεντρών. 7 Τετάρτου του 2017 ο εισαγγελέας παραγγέλνει να διερευνηθεί η δεύτερη υπόθεση και να συσχετιστεί με την υπόθεση του 2016. Δηλαδή διαμορφώνεται μία δικογραφία για να ερευνηθούν με ενίο τρόπο και οι δύο υποθέσεις, και του 2016 και του 2017. Με βάση τις αναφορές της εκθέσης της ΑΔΑΕ και της κρατικής ασφάλειας, δρομολογείται από την εισαγγελία το κλείσιμο της όλης υπόθεσης, δηλαδή να μην συνεχιστεί η έρευνα και να τεθεί η δικογραφία στο αρχείο, κάτι τελικά που δεν συνέβη κατόπιν παρέμβασης του κόμματός μας. Η κρατική ασφάλεια κατέληξε συνολικά πως από το σύνολο των κλήσεων οι εγχώριες δεν κρίνονται ύποπτες λόγω αριθμού και χρονικής διάρκειας, ενώ αυτές που έγιναν από διεθνείς αριθμούς κρίνονται ύποπτες λόγω προέλευσης, χρόνου κλήσης, χρονικής διάρκειας και πλήθους. Η ΑΔΑΕ στην έκθεσή της επισημαίνει διάφορα αξιοποιήσιμα στοιχεία, ωστόσο καταλήγει και πάλι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει παραβίαση του απορρίτου. Ενώ ολοκληρώνει τον έλεγχο για το δεύτερο κρούσμα του 2017, η ΑΔΑΕ αναφέρει στη νέα της έκθεση ότι ακόμα δεν έχει λάβει τα αποτελέσματα της άρσης του απορρίτου από τις αρχές. Τα ερωτήματα ευθύς αμέσως απευθύνονται ξανά πάλι στον κύριο Ζαμπίρα ως πρώην πρόεδρο της ΑΔΑΕ την επίμαχη περίοδο, καθώς και στους Σπυρίδων Σκουλαρίκη, αναπληρωματικό μέλος της Ολομέλειας και ομάδας ελέγχου και το 2017, στον Παναγιώτη Μπάμπαλη, ειδικό επιστημονικό προσωπικό ομάδας ελέγχου και του 2016 και του 2017, ο Βασίλειος Σταθόπουλος, ειδικό επιστημονικό προσωπικό ομάδας ελέγχου του 2017 και η Αργυρό Αμίδη, δικηγόρος επίσης στην ομάδα ελέγχου του 2017. Ερωτήματα. Γιατί η ΑΔΑΕ, όπως και για τα κρούσματα του 2016, έτσι και για το κρούσμα της 5 Τετάρτου του 2017, δεν ελέγχει τα στοιχεία γύρω από όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς και τις κλήσεις των τρίτων μερών που εμπλέκονται στις συνακροάσεις, όπως είχαμε καταγγείλει εμείς ως κόμμα. Κάτι που κάνετε το ίδιο και για το 2016 βέβαια. Στο 2017 εμπλέκονται η Νέα Δημοκρατία, η Ένωση Κεντρών, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και τελικά ελέγχει μόνο για τη σύνδεση του Ολυμπιακού επειδή ο Ολυμπιακός παρήχε συνένεση. Με βάση τις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ και τα ανακριτικά καθήκοντα που έχει, χρειαζόταν τη συνένεση και την επιβεβαίωση των τρίτων μερών για να διεξάγει έρευνα, ενώ έχει από μόνη της αυτό το δικαίωμα. Αλλά και έτσι αν είναι, δηλαδή αν ήθελε η ΑΔΑΕ τη συνένεση, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ζητάει την επιβεβαίωση και συνένεσή τους με επιστολή που τους στέλνει 12 Τετάρτου του 2017, όμως έχει φροντίσει ήδη να κάνει επιτόπιο έλεγχο στον ΟΤΕ την αμέσως προηγούμενη μέρα, στις 11 Τετάρτου του 2017, ξέροντας δηλαδή ότι δεν έχει καν απευθυνθεί για να λάβει συνένεση, άρα αυτοπεριορίζοντας το τι μπορεί να ζητήσει και να λάβει από τον ΟΤΕ. Οπότε συμβαίνουν τα εξής τελικά. Αφού έλαβε τη συνένεση του Ολυμπιακού, ξαναπήγε για επιτόπιο έλεγχο στον ΟΤΕ στις 26 Αυγούστου του 2017 για να ζητήσει στοιχεία μόνο γύρω από τον Ολυμπιακό. Ο ΟΤΕ τότε της απάντησε ότι για τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν υπάρχουν πια διαθέσιμα στοιχεία από το σύστημα σηματοδοσίας.
Άλλο ερώτημα. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι και στη δεύτερη έκθεσή της, της ΑΔΑΕ, την έκθεση της ΑΔΑΕ, στις 31/8 του 2017, ενώ ζητάει άρση απορρίτου για το 2017 με αίτημα 22/6 2017, βιάζεται και καταλήγει σε συμπεράσματα χωρίς να έχει λάβει οποιοδήποτε αποτέλεσμα άρσης απορρίτου, όπως έγινε και για το 2016. Σε αυτή την έκθεση η ΑΔΑΕ δεν προβαίνει ούτε σε στοιχειώδη ανάλυση των πληροφοριών που εκθέτει γύρω από τον έλεγχο. Μάλιστα δεν κάνει καμία αναφορά, αλλά αντίθετα παραλείπει τις αναφορές για τα συστήματα, είδος συστημάτων από όπου ζήτησε και έλαβε στοιχεία από τους παρόχους, για παρόχους που εμπλέκονται σε διεθνείς διασυνδέσεις. Άλλο ερώτημα. Είναι αυτά καταληκτικά συμπεράσματα με βάση τα οποία μπορεί να κλείσει καταρχήν η έρευνα της ΑΔΑΕ, οι διαπιστώσεις της, έκθεση 4/1 2017 για κρούσματα του 2016, όπως αυτό που έγινε είναι ενδεχομένως συνδιάσκεψη, όπως λέει, ή το τάδε στοιχείο ενισχύει την ένδειξη ότι έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνική της παραποίησης προέλευσης τηλεφωνημάτων. Ενώ ακόμα κι αν χρησιμοποιήθηκε το spoofing, δεν αναιρείται η πιθανότητα παραβίασης απορρίτου. Αυτά σε σχέση με την ΑΔΑΕ για τα έτη 2016-2017, πιστεύω αρκετά φυσικά τα ερωτήματα, αλλά απολύτως κατανοητά για εσάς που τα γνωρίζετε, γνωρίζετε δηλαδή την υπόθεση, και περνάω στα ερωτήματα που αφορούν την κρατική ασφάλεια. Τα παρακάτω ερωτήματα είναι ενιαία και για τις δύο συναγοράσεις, και για το 2016 και για το 2017, και τα απευθύνω στους καλεσμένους που ενήργησαν στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, δηλαδή ο Ιωάννης Στούκας, ο κύριος Βασίλειος Μπερτάνος και ο κύριος Αθανάσιος Πράπας. Πρώτον, γιατί η ασφάλεια καθυστέρησε να ζητήσει άρση απορρίτου για τις ανάγκες της έρευνάς της, δηλαδή στις 31/12 του 2016, ένα μήνα μετά τα κρούσματα και την καταγγελία που έκανε το κόμμα μας. Και αυτό ενώ με την ανακοίνωση που έκανε το κόμμα μας 1/12 του 2016, η εισαγγελία διατάσσει αυθημερών κατεπίγουσα προκαταρκτική. Η ασφάλεια ενημερώνεται και τυπικά στις 3/12 του 2016. Το ΚΚΕ καταθέτει υπόμνημα στην ασφάλεια 9/12 του 2016, με το οποίο ζητά να δοθούν και τα στοιχεία των κλήσεων από τους παρόχους. Με βάση την ίδια τη φύση των καταγγελιών και του αδικήματος, δηλαδή παραβίαση απορρίτου επικοινωνιών μέσων συνακροάσεων κλπ. Κλπ. Είναι σχεδόν αδιανόητο να κάνει έρευνα χωρίς άρση απορρίτου. Ακόμα και την όποια έρευνα κάνει, φαίνεται να κλείνει έναν πρώτο κύκλο στις 20/12 του 2016. Μεσολαβούν 11 μέρες για να ζητήσει την άρση. Την καθυστέρηση της ασφάλειας για το 2016 αποδεικνύουν και εξ αντιδιαστολής οι αντίστοιχοι χρόνοι για το δεύτερο κρούσμα, δηλαδή τις 5/5 του 2017, 13/4 του 2017, μέσα σε μια εβδομάδα η ασφάλεια έχει κάνει αίτημα άρσης, το οποίο βγήκε αυθημερών. Και η διάταξη και το βούλευμα. Να σημειώσω εδώ ότι η σχετική καθυστέρηση της ασφάλειας να ζητήσει άρση απορρίτου και ακολούθως της εισαγγελίας να εκδώσει διάταξη έχει σαν αποτέλεσμα την περίεργη σύμπτωση η έκθεση της ΑΔΑΕ να βγαίνει ακριβώς στις 4/1 του 2017, ημέρα διάταξης άρσης απορρίτου, χωρίς φυσικά τα αποτελέσματα της άρσης. Δεύτερο ερώτημα. Γιατί στην υπόθεση του 2016 δεν ζήτησε η υπηρεσία σας άρση του απορρίτου και για τα τηλεφωνικά κέντρα των κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας Ποτάμι, με τα οποία βάσει της καταγγελίας του κόμματός μας έγιναν οι συνακροάσεις. Τρία. Αλλά και το 2017, γιατί ζητήσατε άρση απορρίτου και λαμβάνονται από τους παρόχους στοιχεία για τους εμπλεκόμενους στις συνακροάσεις Ένωση Κεντρών, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και όχι για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί στις 25/1 του 2017 η ασφάλεια αρνείται να χορηγήσει αποτελέσματα της άρσης του απορρίτου στην ΑΔΑΕ. Είναι δυνατόν να αρνείται και μάλιστα επικαλούμενη τη μυστικότητα της ποινικής διαδικασίας να χορηγήσει στοιχεία στην αρχή διασφάλισης απορρίτου που διεξάγει και αυτή η έρευνα για το ίδιο ποινικό αδίκημα και της τα ζητά ακριβώς για την έρευνά της, ενώ μάλιστα η ίδια αυτή η αρχή έχει ανακριτικά καθήκοντα.
Και τότε πώς είναι δυνατόν να στηρίζει η ασφάλεια όλες ανεξαιρέτως τις εκθέσεις της και για το 2016 και για το 2017 στα αποτελέσματα του ελέγχου που έκανε η ΑΔΑΕ. Αντιφατικά πράγματα. Για να δώσει τελικά αποτελέσματα άρσης η ασφάλεια στην ΑΔΑΕ, περνούν πάνω από 20 μήνες παρακαλώ, μεσολαβεί η προσπάθεια αρχιοθέτησης της υπόθεσης, η παρέμβαση του κόμματός μας στην εισαγγελία εφετών και η σαφής παραγγελία της εισαγγελίας εφετών, της κυρίας Στεφανάτου, να δοθούν τα αποτελέσματα αν είναι δυνατόν. Πέμπτον, είναι απορίας άξιων γιατί η ασφάλεια κλείνει την έρευνά της για το 2016, μόλις στις 8 Δευτέρου του 2017. Ενώ πρώτον στις 2 Δευτέρου του 2017 έχει ενημερωθεί η κρατική ασφάλεια ότι υπάρχουν νέα στοιχεία και συγκεκριμένα ότι η ΑΔΕ έλαβε το email του αυτούργου. Δεύτερον, δεν της έχουν απαντήσει καν όλοι οι πάροχοι από τους οποίους έχει ζητήσει στοιχεία βάσει διάταξης άρσης απορρίτου και συγκεκριμένα η ΣΥΤΑ, η Cosmoline και η Fortnet. Έκτον, έκτο ερώτημα. Γιατί η ασφάλεια σε όλες ανεξαιρέτως τις εκθέσεις της, 8 Δευτέρου 17, 19 έκτου 17, 20 Εβδόμου του 17, αλλά και μετά την επανυποβολή από την εισαγγελία εφετών για συνέχεια, στις 13 Δεκάτου 18 και 31 Πρώτου 2019. Γιατί επικαλείται μόνο τα στοιχεία του ΟΤΕ, ενώ έχει στο τέλος στοιχεία από όλους τους παρόχους? Γιατί εξαιρεί τελείως μια ολόκληρη ημέρα, την πρώτη μέρα συνακροάσεων 27 Ενδεκάτου του 2016 από την ανάλυση της, από την ανάλυσή της βάσει των στοιχείων που πήρε από τον ΟΤΕ? Γιατί αναλύει τα στοιχεία του ΕΤΕ μόνο για το διάστημα από 28 έως 30 Ενδεκάτου του 2016, παρότι στους χρόνους τέλεσης των κρουσμάτων του 2016 συμπεριλαμβάνει και την 27η Ενδεκάτου του 2016 όπως έχει καταγγείλει το κόμμα μας? Γιατί εστιάζει και αναλύει μόνο όσες κλήσεις φαίνεται να επαναλαμβάνονται πάνω από μία φορά? Δηλαδή, γιατί ξεχωρίζει μόνο αυτές ομαδοποιώντας τες? Ερεύνησε αναλυτικά όλες τις κλήσεις? Βασιζόμενη η υπηρεσία σας στην από 4 πρώτου 17 έκθεση της ΑΔΑΕ, όπου αναφέρεται ότι το πλήθος των διαφορετικών διεθνών προθεμάτων ενδεικνύει ότι έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνική της παραποίησης προέλευσης τηλεφωνημάτων, το spoofing, γνωστό spoofing, κάνει άλμα καταλήγοντας στο ότι ο εντοπισμός των καλούντων κρίνεται ιδιαίτερος δυσχερής έως αδύνατος. Έχει διαπιστώσει κάτι τέτοιο από δικούς της ελέγχους? Η ΑΔΑΕ πάντως δεν καταλήγει στην έκθεσή της σε αυτό το συμπέρασμα. Η ΑΔΑΕ πιθανολογεί χρήση spoofing μόνο στην από 4 πρώτου 17 έκθεσή της για την υπόθεση του 16, ενώ δεν κάνει καμία τέτοια αναφορά στην από 31 8 του 17 έκθεση ελέγχου της για τα κρούσματα του 17. Δηλαδή, η ασφάλεια αξιοποιεί συνεχώς την έκθεση πόρισμα για το κρούσμα του 16 για να αξιολογήσει όλες τις κλήσεις και του 16 και του 17. Καταλήγει ότι οι ύποπτες είναι αυτές από διεθνείς διασυνδέσεις και όχι ελληνικές. Τι έρευνα πραγματοποίησε για να οδηγηθεί σε αυτό το συμπέρασμα, αλλά και γιατί, αφού τις θεωρεί ύποπτες, δεν σημείωσε την ανάγκη διερεύνησής τους με τη διαδικασία δικαστικής συνδρομής και ευρωπαϊκών εντολών έρευνας? Γενικά, τι ακριβώς έκανε η ασφάλεια από το εύρος της αρχικής 1 Δωδεκάτου του 2016 παραγγελία του εισαγγελέα, του κ. Νούλη, που αναφερόταν στην αξιοποίηση πλήθους μέσων και μεθόδων για την ανέβρεση των υπετίων, παραδείγματος χάρη πραγματογνωμοσύνες, γνωμοδοτήσεις ειδικών και ούτω καθεξής? Έβδομο ερώτημα. Γιατί στις τελικές σας εκθέσεις για το 2016 και το 2017 αναφέρεται ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο για το 2017, ενώ η ΑΔΑΕ έχει φτιάξει έκθεση από τον Αύγουστο του 2017? Δεν ξέρατε τα νέα απορίσματα και στοιχεία των εκθέσεων της ΑΔΑΕ? Τότε πώς ολοκληρώσατε τη δική σας έρευνα? Και τότε πώς αξιοποιήσατε την ΑΔΑΕ για να καταλήξετε σε συμπεράσματα? 8. Γιατί, ενώ έχει πάρει απάντηση η ασφάλεια από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για το email του αυτούργου ήδη από 11 Εβδόμου του 2017, με συγκεκριμένα στοιχεία που παραπέμπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και απαιτούν δικαστική συνδρομή με τις Ηνωμένες Πολιτείες για περαιτέρω έρευνα, η ασφάλεια εμφανίζει για πρώτη φορά αυτά τα στοιχεία στην έκθεσή της στις 13 Δεκάτου του 2018? Τέλος, για το συγκεκριμένο email
γιατί ενώ είχε ενημερωθεί από το Φλεβάρι του 17 για την αποστολή του στην ΑΔΑΕ, 3 Δευτέρου του 17 για την ακρίβεια, φαίνεται να απευθύνθηκε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στις 29 έκτου του 17, δηλαδή 5 μήνες σχεδόν μετά. Αυτά τα ερωτήματα για την κρατική ασφάλεια, για την εισαγγελία. Επίσης τα ερωτήματα αυτά είναι ενιαία και για τις δύο συνακουράσεις 16-17 και τα απευθύνω στους καλεσμένους εισαγγελείς που χειρίστηκαν την υπόθεση, στον κύριο Γεώργιο Νούλη, στη Βάια Κρυβού και στο Χαράλαμπο Μαστοραντονάκη. Πρώτον, γιατί η εισαγγελία πρωτοδικών δεν κίνησε τη διαδικασία δικαστικής συνδρομής και ευρωπαϊκών εντολών έρευνας παρά μόνο στις αρχές του 2019, δηλαδή 3 χρόνια μετά τα κρούσματα και αφού είχε παρέμβει το ΚΚΕ και μεσολάβησε νέα παραγγελία της εισαγγελίας εφετών. Δύο, γιατί δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ΑΔΑΕ να λάβει τα αποτελέσματα της άρσης του απορρίτου παρά μόνο και πάλι μετά την αποτροπή της αρχιοθέτησης της υπόθεσης από το κόμμα μας. Ειδικά για την προσπάθεια αρχιοθέτησης της υπόθεσης και άλλες ενέργειες της κυρίας Βάια Κρύβου, έχω να ρωτήσω το εξής. Πώς ακριβώς στοιχειοθετήθηκε η πρόταση να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο? Τι ακριβώς αξιολογήθηκε από τα στοιχεία που είχαν συλλεγεί? Πώς καταλήξατε ότι δεν στοιχειοθετούνται αυταπαγγέλτως διοκόμενες πράξεις γενικά? Για παράδειγμα, τι ενέργειες κάνατε γύρω από τις κλήσεις που αναφέρονται στην από 4/17 έκθεση της ΑΔΑΕ με την παρατήρηση ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω έρευνας από τις δικαστικές αρχές? Πώς στοιχειοθετήθηκε στην πρόταση ο αρχιοθέτησης, πώς έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνική της παραποίησης spoofing, έκανε πρόσθετες ενέργειες η εισαγγελία με πραγματογνωμοσύνες και άλλους τρόπους? Γιατί ακόμα και η ΑΔΑΕ στην έκθεσή της πιθανολόγησε την αξιοποίηση αυτής της τεχνικής, δεν την επιβεβαίωσε? Πώς εκτιμήσατε, αξιολογήσατε και τελικά παρακάμψατε την εκτίμηση της ασφάλειας ότι οι κλήσεις με διεθνή διασύνδεση κρίνονται ύποπτες? Γιατί δεν προχωρήσατε την έρευνα ζητώντας δικαστική συνδρομή? Τέταρτο ερώτημα, γιατί όταν η εισαγγελία εφετών απέρριψε την αρχιοθέτηση και έστειλε πίσω τη δικογραφία για να συνεχιστεί η έρευνα, δεν παραγγείλατε προς την ασφάλεια αυτό ακριβώς που όριζε η εισαγγελία εφετών? Συγκεκριμένα, γιατί ενώ η κυρία Στεφανάτου παρήγγειλε η ΑΔΑΕ να λάβει αποτελέσματα της άρσης απορρίτου και για το έτος 16 και για το έτος 17, η κυρία Κρύβου παρήγγειλε στην ασφάλεια να δώσει στην ΑΔΑΕ τα αποτελέσματα μόνο για το βούλευμα 46/2017, δηλαδή μόνο για το 2016. Για τον κύριο Μαστοραντονάκη, ένα ερώτημα. Πόσα ερωτήματα δικαστικής συνδρομής απέστειλε η εισαγγελία προς πόσες χώρες και για ποιες συγκεκριμένες συνδέσεις, αριθμούς? Τα αιτήματα κάλυπταν κάθε περίπτωση αριθμού που ανεβρέθη της περίοδου που καταγγέλει το ΚΚΕ για τις συνακουράσεις? Επ' αυτών, από πόσες χώρες έλαβε απαντήσεις, τι είδους και σε τι ενέργειες περαιτέρω προέβη με βάση και το περιεχόμενό τους? Έστειλε τελικά ποτέ η εισαγγελία αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, έστω σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, απαράδεκτες υποδείξεις, να μειωθεί το κόστος με αποστολή λιγότερων συνημμένων σελίδων? Ποια η πορεία του, η εξέλιξή του? Γιατί περιορίστηκε το εύρος των ερευνών και σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές εντολές έρευνας με μοναδικό αίτημα τη γνωστοποίηση των στοιχείων των κατόχων των αριθμών? Γιατί δεν επεκτάθηκε και στην συναφή έρευνα? Σε συνέχεια αυτού, γιατί στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες αρχές δίνουν απαντήσεις, δεν ζητείται και δεν επιδιώκεται η λήψη οποιοδήποτε άλλου ερευνητικού ανακριτικού μέτρου, όπως για παράδειγμα η ανέβρεση και κατάθεση του προσώπου κατόχου του αριθμού, όπως στην περίπτωση της απάντησης από τη Γερμανία? Πώς αλλιώς θα μπορούσε να αναδειχθεί αν και πώς εμπλέκονται αυτά τα πρόσωπα στις συνακροάσεις? Γιατί στις περιπτώσεις που οι απαντήσεις των αρχών του εξωτερικού παραπέμπουν σε εταιρείες όπως η Skype, Ουγγαρία, Γαλλία, Φιλανδία, Δανία, η εισαγγελία δεν συνέχισε την έρευνα ζητώντας τυχόν περαιτέρω δικαστική συνδρομή προκειμένου να λάβει απαντήσεις από την εταιρεία?
Στις περιπτώσεις που έλαβε απαντήσεις με ερωτήματα των αρμόδιων αρχών, η απάντηση επί των οποίων ήταν προϋπόθεση για την προώθηση της δικαστικής συνδρομής, εντολή δικαστικής συνδρομής, η εισαγγελία έδωσε έγκαιρα τις απαντήσεις της. Δεν φαίνεται πάντως η εισαγγελία να απαντά σε οποιαδήποτε ερώτηση προς τις χώρες, και αναφέρομαι για Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα, Ολλανδία, Ιρλανδία. Ειδικά για το Ηνωμένο Βασίλειο, το ερώτημα είναι πόσες εντολές εκδόθηκαν και στάλθηκαν, γιατί η εισαγγελία δεν απάντησε ποτέ στις αιτούμενες διευκρινήσεις των αρμόδιων αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως φαίνεται από αντίγραφα δικογραφίας, ενώ από την καθυστέρηση επισημενόταν ότι μπορεί να χάνονται στοιχεία από τους παρόχους που τα διατηρούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τέλος, για τον κύριο Τσουβαλά, τον Κωνσταντίνο Τσουβαλά, ως πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πιθανά να απορεί ο κύριος Τσουβαλάς γιατί τον καλέσαμε, γιατί ζητήσαμε μάλλον να κληθεί σε ακρόαση. Ξέρετε, ένας Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατά την επίμαχη περίοδο που συζητάμε και έχοντας ως πολιτικός προϊστάμενος στη δικαιοδοσία του την κρατική ασφάλεια, δεν μπορεί να μην γνωρίζει κάτι. Ήταν στην αρμοδιότητά του εκείνη την εποχή. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι απλοϊκά τα ερωτήματα που θέτουμε. Γιατί κατά τη γνώμη σας, κύριε Τσουβαλά, ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία? Ήταν λάθη, ήταν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, ήταν σκόπιμες ενέργειες? Πώς μπορούν να γίνουν τόσα ατοπήματα από ανθρώπους έμπειρους μιας κρατικής υπηρεσίας? Ελέγχους επιφανειακούς, εξωφρενικά λήψους θα έλεγα. Μάλιστα πήγε να γυρίσει τον φάκελο της υπόθεσης στην εισαγγελία χωρίς να έχει πάρει και απαντήσεις, αναφέρουν στην κρατική ασφάλεια. Χωρίς να έχει πάρει καν απαντήσεις από όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών. Οπότε ρωτώντας εσάς ως πολιτικό προϊστάμενο, τι είδους ελέγχους έκανε τότε η υπηρεσία σας? Εσείς το ελέγχατε, το παρακολουθούσατε? Έχετε βγάλει κάποιο δικό σας πόρισμα γύρω από αυτές τις υποθέσεις? Ή ένα γενικότερο ερώτημα. Η υπόθεση των συναχρωάσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής σας απασχόλησε ποτέ? Και τι εσείς ο ίδιος ως πολιτικός προϊστάμενος πράξατε? Τώρα, από εκεί και μετά υπάρχουν συναχρωάσεις του 19, του 20, του 22. 18 πρώτου του 19 γίνονται νέες συναχρωάσεις υποκλοπές. Εμπλέκεται και το κέντρο της Νέας Δημοκρατίας, το τηλεφωνικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου παραγγέλει να ερευνηθεί νέα υπόθεση με ξεχωριστή δικογραφία. Όπως για την υπόθεση δικογραφίας για τα κρούσματα 16-17, έτσι και για τη νέα δικογραφία του 19, η έρευνα με όλες τις κολλησιεργίες παραμένει σε εξέλιξη, επίσης με νέα ευρήματα και από χώρες του εξωτερικού. Και θέλουμε να ρωτήσουμε εδώ, γιατί αυτά είναι μεταγενέστερα, σε ποια φάση βρίσκεται τώρα η έρευνα? Πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Τι στοιχεία υπάρχουν? Παράλληλα, η ΑΔΑΕ διεξάγει έρευνα με ομάδες ελέγχου. Γι' αυτό καλέσαμε και ανθρώπους που ανήκουν στις ομάδες του ελέγχου του 2020 και του 19 και του 22. Βέβαια, για το 19 δεν ξέρουμε τα ονόματα της σύνθεσης, γιατί δεν αναφέρονται ούτε στην δικογραφία. Και θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσει η ΑΔΑΕ για το 19, γιατί ήταν τότε που ήταν ο κύριος Ζαμπίρας. Αν θυμάται ο κύριος Ζαμπίρας να μας πει επί θητείας του ποιοι ήταν. Η ΑΔΑΕ καταλήγει στην έκθεση 29-5-19, η οποία εγκρίθηκε από την ολομέλειά της στις 8-11-19, όπως και στις προηγούμενες, ότι δεν διαπιστώνει κάποιο γεγονός που να συνιστά παραβίαση του απορρίτου. Προκύπτει η είσοδος κλήσης από το εξωτερικό μέσω μιας παρόχου εταιρείας, της Belgacom, που εδρεύει στο Βέλγιο και λειτουργεί στην Ελλάδα χωρίς άδεια, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η έρευνα του ΟΤΕ καταλήγει και πάλι πως δεν διαπιστώνεται βλάπη ή άλλα ευρήματα στο δίκτυο του ΟΤΕ. 19 έκτου του 20 και 21 έκτου του 20 έχουμε νέες συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής. Στις 26 Τετάρτου του 22 επίσης νέες συνακροάσεις, αλλά και ψευδείς κλήσεις. Ωστόσο, είναι απορίας άξιων γιατί δεν υπάρχει κινητοποίηση της εισαγγελίας για να διεξαχθεί έρευνα και για όλες αυτές τις νέες συνακροάσεις. Και εδώ ρωτάω τον κύριο μας τον Ραντονάκη, γιατί δεν κίνησε διαδικασία διερεύνησης των υποθέσεων και του 20 και του 22.
Το κόμμα μας έστειλε, όπως σε κάθε κρούσμα, καταγγελίες προς την ΑΔΑΕ και προς τον ΟΤΕ, καλώντας τους να προβούν σε αναγκαίες ενέργειες. Σε ό,τι αφορά την ΑΔΑΕ, ξεκίνησε να ασχολείται με τις καταγγελίες του κόμματος για την υπόθεση του 20, χωρίς όμως να προχωρά σε ελέγχους, όπως είχε κάνει τις προηγούμενες φορές. Και το ξεκίνησε γιατί ξεκινούσε και η άλλη υπόθεση που αφορούσε τον Ανδρουλάκη κτλ. Το ερώτημα απλό, γιατί? Ή αν έχει κάνει κάτι, θα πρέπει να μας πούνε εδώ πέρα οι καλεσμένοι. Για την υπόθεση του 22, η ΑΔΑΕ έχει συστήσει ομάδα ελέγχου, η οποία διενεργεί την έρευνα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο κύριος Νικόλαος Παπαδάκης, μέλος Ολομελίας και ομάδας ελέγχου του 22, όπως και ο Δημήτρης Βεργάδος, που αν δεν κάνω λάθος είναι ο κύριος ο οποίος δεν παρίσταται σήμερα. Απαρίσταται, κύριος Βεργάδος. Επίσης, μέλος Ολομελίας και της ομάδας ελέγχου του 22. Ο έλεγχος ξεκίνησε με καθυστέρηση. Επίσης επισπεύθηκε, μάλλον τώρα, όχι το 20, τώρα για το 22 επισπεύθηκε κάτω από τις πολιτικές εξελίξεις που είχαμε με το γενικότερο ζήτημα των παρακολουθήσεων. Και θέλουμε να ρωτήσουμε πού βρίσκονται μέχρι σήμερα οι έρευνες. Λοιπόν, συγγνώμη που έφαγα τόσο πολύ χρόνο, τα ερωτήματα πολλά, είναι μια υπόθεση που διαρκεί 6 χρόνια και 2 μήνες. Οι καλεσμένοι μας αρκετοί και θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία του σήμερα εδώ και θέλω να πιστεύω ότι θα δοθούν απαντήσεις τόσες και τέτοιες που να φωτίσουν την υπόθεση των συνακροάσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.